Ξεκινάμε άμεσα με την περιφέρεια, με τη βοήθεια της περιφέρειας, να ετοιμάσουμε, να οριμάσουμε το έργο, να ετοιμάσουμε τον φάκελο. Mm-hmm. Φανταστείτε ότι υπάρχει ένα ατελείωτο πλήθος αδειοδοτήσεων που πρέπει να ξεπεράσουμε και να λάβουμε, μαζί με όλα τους σχεδιασμούς που απαιτούνται, να έχουμε καταρχήν ένα όριμο έργο, οπότε στο επόμενο διάστημα ενδεχομένως και να πετύχουμε να ανοίξει κάποια πρόσκληση είτε μέσω του ΕΣΠΑ ή μέσω της περιφέρειας ή ακόμα και μέσω του Υπουργείου, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ένα τόσο σημαντικό έργο στην Ικαρία. Ναι. Είναι ένα έργο το οποίο έχει καθυστερήσει δεκαετίες τώρα, ετείνει και επιτείνει την καταστροφή του περιβάλλοντος από τα ζώα που υπάρχουν. Φανταστείτε ότι τα δύο τελευταία χρόνια πουλήθηκαν από τους κτηνοτρόφους, φύγαν από το νησί πολύ λίγα ζώα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να πληθαίνουν, να πολλαπλασιάζονται. Mm-hmm. Έχει αυξηθεί εκρηκτικά ο αριθμός στη φετινή χρονιά, ειδικά. Οπότε η μόνη λύση για να μειώσουμε το ζωικό κεφάλαιο της Ικαρίας και να προστατεύσουμε και το φυσικό περιβάλλον, αλλά και να αποτελέσει και ένα επάγγελμα και όχι τάχα επάγγελμα, επάγγελμα για επαγγελματίες κτηνοτρόφους που θέλουν να μείνουν στον τόπο και να κάνουν και τη δουλειά τους όπως πρέπει να φτιάξουν. Οπότε πώς ξεκινάτε εσείς άμεσα? Από ό,τι καταλαβαίνουμε ξεκινάτε από το μηδέν. Εμείς σαν Δήμος έχουμε λάβει απόφαση χωροθέτησης προκειμένου να μην φτάσουμε αργότερα και να έχουμε προβλήματα. Έχουμε λάβει απόφαση χωροθέτησης. Για πού? Με βάση αυτή τη χωροθέτηση είναι στην περιοχή του Πεζίου, στη Δυτική Ικαρία, ναι, που υπάρχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα, το μεγαλύτερο πλήθος ζώων, ναι, αλλά και το μεγαλύτερο φαινόμενο της υπερβόσκησης του περιβάλλοντος. Άρα ξεκινάμε με αυτό για να ξεκινήσουν να γίνουν στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ό,τι άλλο χρειάζεται για να οριμάσει. Έχει τη δυνατότητα ο Δήμος με το προσωπικό που διαθέτει να φτάσει και να οριμάσει το έργο ή θα χρειαστεί τη βοήθεια? Όχι, γι' αυτό ζητούμε και τη βοήθεια της περιφέρειας που φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι η περιφέρεια είναι θετική σε κάτι τέτοιο. Αντιλαμβάνεται και εκείνη το μέγεθος του προβλήματος, θέλει να βοηθήσει από τα λεγόμενα και από τις συζητήσεις που έχουμε μέχρι τώρα, οπότε χέρι-χέρι νομίζω πρέπει να πάμε. Είναι ένα σημαντικό έργο και γι' αυτό πρέπει να βοηθήσουν όλοι, να εμπλακούν όλοι και να βοηθήσουν. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Δήμαρχε, πώς θα βοηθήσει η περιφέρεια? Είδαμε ότι στις προσκλήσεις για μόνιμο προσωπικό έχει ανοίξει κάποιες θέσεις γεωπόνων και μελετητών και διαφόρων εξειδικευμένων ειδικοτήτων και για τις υπηρεσίες της περιφέρειας στην Ικαρία. Θα περιμένουμε αυτούς τους ανθρώπους ή με το υπάρχουν προσωπικό? Όχι, νομίζω αν περιμένουμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είναι ένα το χάσαμε το τρένο. Θα έχουμε χάσει το τρένο. Ακριβώς. Με κάποια ανάθεση σε κάποιον εξωτερικό συνεργάτη της περιφέρειας, με κάποιους μελετητές, ίσως να το καταφέρουμε αυτό. Σας έχει δεσμευτεί ο περιφερειακός ότι θα το προχωρήσει αυτό, έτσι? Έχει δεσμευτεί ο περιφερειακός ότι θα μας βοηθήσει, ναι. Υποστελέχωση, γιατί είναι ένα κρίσιμο κομμάτι. Βέβαια και είναι κρίσιμο. Υποστελέχωση όλων των Δήμων. Των Δήμων είναι τεράστιο κομμάτι. Ήταν και αντικείμενο της συζήτησης που είχαμε στην ΚΕΔΕ, της συνάντησης δημάρχων την προηγούμενη εβδομάδα. Και από ό,τι είδα στις προσκλήσεις που υπήρξαν για μόνιμες θέσεις σε μια προκήρυξη που έχει προηγηθεί με χιλιάδες θέσεις, δεν είχατε και πολλές τέτοιου είδους θέσεις εσείς εκεί στην Ικαρία, έτσι δεν είναι στο Δήμο? Ικαρία, για το Δήμο μας είναι 5 θέσεις. Υπήρχαν τέτοιου εξειδικευμένου προσωπικού θέσεις? Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο αρχιτέκτονες, υπάρχουν και πάλι δεν θα καταφέρναμε γιατί είναι εξειδικευμένο, ναι, το αντικείμενο. Μάλιστα. Του Αγίου. Απαιτεί συνεργασία γεωπόνου, κτηνιάτρου, μηχανικού. Καταλαβαίνετε ότι είναι. Μάλιστα. Τι να πω, εγώ να πω ότι στην παρούσα Δημοτική και Περιφερειακή Αρχή να καταφέρετε να ολοκληρώσετε τις μελέτες αυτές. Είναι στίχημα για μας, πρέπει να ολοκληρωθούν. Πρέπει για να οριμάσουμε, σας λέω, πραγματικά το έργο και να μπορέσουμε να το χρηματοδοτήσουμε. Ναι. Διαφορετικά θα αφήσουμε να διαιωνίζεται ένα πρόβλημα χρόνων.